τις δηλώσεις από την συνέντευξη της κυρίας Μέρκελ. Καμία σχέση με Ελλάδα. Τη σχέση μας με την Κίνα, τη σχέση μας με τη Ρωσία και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και αυτά τα θέματα. Yes, I am Times. Das ist korrekt. Ich arbeite für die Times. Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Heute Morgen hat Präsident Hollande bestimmte Kommentare Σήμερα το πρωί ο κύριος Ολάντ έκανε κάποια σχόλια για την Ευρώπη και ο κύριος Τούσκ στις δικές τους παρατηρήσεις αναφέρθηκε και αυτός σε αυτά τα πράγματα και για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στις απειλές που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Βλέπετε με την Κίνα η οποία δυναμώνει όλο και περισσότερο. Είστε της γνώμης ότι θα υπάρξει μια νέα πολιτική η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί? Μιλήσαμε για τα θέματα αυτά, αλλά όχι εν εκτάσει. Δεν είπαμε ότι θα υπάρξει κάποια ειδική σχέση με ορισμένα κράτη. Χαίρομαι που η κυρία Μέι λέει και εκφράζεται υπέρ μιας ισχυρής Ευρώπης και πιστεύω ότι εμείς οι 27 θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι στο χέρι μας πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε και πόσο δυνατοί θα είμαστε. Είναι στο χέρι μας και είναι η δική μας απόφαση και η Γερμανία θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε κυρίες και κύριοι και την συνέντευξη τύπου της κυρίας Μέρκελ που ολοκληρώθηκε. Παραμένουμε όμως στην Μάλτα, καθώς δίνει συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα και ο Γάλλος Πρόεδρος, ο κ. Ολάντ. Et c'est ce que nous avions commencé de faire au mois de décembre au Conseil européen. Η Ευρώπη, λοιπόν, θα κάνει ό,τι μπορεί. De mener à bien για να κάνει ό,τι καλύτερο για το μέλλον και θέλουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στη Ρώμη για την επέτειο της συνθήκης της Ρώμης. Και επίσης πρέπει να ενδυναμώσουμε τις δικές μας προσπάθειες, να συντονίσουμε τις δράσεις μας, να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, να έχουμε τα απαραίτητα οικονομικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενός ταμείου και πρέπει να πω ότι οφείλουμε να έχουμε μια στρατηγική αυτονομία. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης και επειδή αυτή είναι η θέληση την οποία πρέπει να διατρανώσουμε. Να έχουμε εγγυημένη τη δική μας προστασία βασιζόμενη στις δικές μας δυνάμεις. Επιπλέον πρέπει να πω ότι πρέπει να καταδείξουμε προς τον κόσμο αυτή μας την ισχύ και αν οι σχέσεις με τη ΣΥΠΑ αλλάξουν, εάν δηλαδή υπάρξουν κάποιες συζητήσεις σχετικά με την συμμετοχή σε οικονομικό επίπεδο, πρέπει να υπάρχει μια ομόφωνη θέληση της Ευρώπης και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη δική μας άμυνα στο πλαίσιο της συμμαχίας. Το δεύτερο συμπέρασμα που πρέπει να αντιληφθεί είναι ότι η Ευρώπη είναι η πρώτη οικονομική δύναμη του κόσμου σε επίπεδο οικονομικό βεβαίως, σε επίπεδο εξαγωγών και θα πρέπει η Ευρώπη να προασπιστεί τα δικά της συμφέροντα. Και αν υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες, θα πρέπει να τις συνομολογήσουμε. Η Ευρώπη η ίδια με άλλες χώρες. Με τη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Η Ευρώπη, λοιπόν, πρέπει να πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχτεί μια αλλαγή αυτών των σχέσεων, ακόμη και αν υπάρχουν κανόνες οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν, ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες νόρμες που πρέπει να γίνουν σεβαστές, θα πρέπει να έχουμε ένα οργανωμένο πλαίσιο των δικών μας συνομιλιών. Η Ευρώπη, κάτι που άλλωστε είναι και η δική της αποστολή, η αποστολή που έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να διεξαγάγει αυτόν τον διάλογο για την προάσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Οι ΗΠΑ θέλουν να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού και θέλουν να λάβουν μονομερείς δράσεις. Κάποιες φορές θέλουν να έχουν ένα πιο προστατευτικό χαρακτήρα. Το τρίτο συμπέρασμα είναι οι σχέσεις με τη Ρωσία. Η Ευρώπη φυσικά έχει ανοίξει ένα διάλογο με τη Ρωσία και η Γαλλία το ίδιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης εκ νέου με τη νέα κυβέρνηση θα έχουν διάλογο με τη Ρωσία.
Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν και γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εταίρους της και φυσικά με τη ΣΥΠΑ. Τώρα για την Ουκρανία. Η ευρωπαϊκή θέση που είναι και εκείνη που συμμερίζομαι εγώ και την έχω διατρανώσει πολλές φορές είναι ότι οι κυρώσεις συνδέονται με την πραγματοποίηση των συμφωνιών του Μίνσκ. Και αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία επί του παρόντος δεν συνδέεται με τους στόχους που είχαμε θέσει εξ αρχής. Όταν εμείς είχαμε εμπλακεί από την Νορμανδία σε ένα πλαίσιο που κατέληξε στη συμφωνία του Μίνσκ, δεν είχαμε αυτούς τους στόχους. Τελευταίο ζήτημα που πρέπει να μας θέτει εν εγρηγόρση είναι αυτή η πολύπλευρη αντιμετώπιση, δηλαδή από τη μία πλευρά έχουμε την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, της πρωτοβουλίας σε επίπεδο ΟΗΕ. Ξέρουμε επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν συγκινείται από αυτές τις αρχές. Αλλά η Ευρώπη πρέπει να επαναλάβει τη δική της δέσμευση σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας για το κλίμα και επίσης σε σχέση με το δικό της παγκόσμιο όραμα. Το δικό μας όραμα είναι ο ρόλος του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης των μεγάλων διαφορών που όλοι γνωρίζουμε. Φυσικά σκέφτομαι τη Συρία, συζητήσεις που θα λάβουν χώρα στη Γενέβη. Σε σχέση με τις αρχές του ΟΗΕ, εμείς πρέπει να εργαστούμε. Η Ευρώπη λοιπόν, έναντι όλης αυτής της καταστάσεως, έναντι αυτών των προκλήσεων που έχουν τεθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση και φυσικά μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και τις πρώτες αποφάσεις του, πέρα από οποιαδήποτε κριτική, πέρα από οποιαδήποτε επίκριση μπορούμε να ασκήσουμε, πάνω απ' όλα μας κάνουν να είμαστε σκεπτικοί ώστε να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση και να θέσουμε κοινές προοπτικές επί των κύριων ζητημάτων που μας απασχολούν. Επί των ζητημάτων που η Ευρώπη πρέπει να είναι αλληλέγγυα για τους δικούς της στόχους. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, κάτι που θα γίνει και στο πλαίσιο της επετείου της συνθήκης της Ρώμης σε πολύ λίγο καιρό. Η Ευρώπη λοιπόν είναι εδώ σήμερα. Το πεπρωμένο της Ευρώπης βρίσκεται στα ίδια της τα χέρια. Κανείς άλλο δεν θα αποφασίσει για την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι θα αποφασίσουν τι θέλουν. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταλάβουν γιατί έχουν σχηματίσει μία ένωση των 27 σε λίγο. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε περισσότερο. Ξέρω ότι ακούγονται πολλά για κάποιες απειλές έναντι της Ευρώπης. Πώς μπορούμε να προασπίσουμε τα δικά μας σύνορα χωρίς να αμφισβητήσουμε τις κύριες αξίες μας. Πώς μπορούμε να προασπίσουμε τα οικονομικά μας και εμπορικά μας συμφέροντα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κύριες συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο ένας οργανισμός 27 κρατών αύριο και 28 κρατών σήμερα. Η Ευρώπη είναι μια δύναμη η οποία έχει τεθεί στην υπηρεσία της ανάπτυξης, της ειρήνης και κάποιων αρχών. Η Ευρώπη λοιπόν είναι μπροστά από το δικό της μέλλον. Η ίδια η Ευρώπη πρέπει να αυτοοργανωθεί, να γίνει κύρια του εαυτού της. Συνεπώς, είμαι της άποψης ότι οι μεγάλοι λαοί του κόσμου που ρίχνουν το βλέμμα τους προς την Ευρώπη και αν στρέφουν το βλέμμα τους πιο πολύ προς τη ΣΥΠΑ σε σχέση με το παρελθόν θα πρέπει να σκεφτούν το ρόλο της Ευρώπης στο μέλλον. Η Ευρώπη επίσης έχει μια θέληση η οποία περνά από εμάς και από τους λαούς μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Γαλλία θα επιμείνει πάρα πολύ έτσι ώστε αυτά που θα πούμε και στη Ρώμη τον Μάρτη, τα ζητήματα της βιώσιμης τσαϊφόρου ανάπτυξης, της ενέργειας και των λοιπόν πολιτικών να αποτελέσουν το θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ευρωζώνης που θα πρέπει να εμβαθυνθεί. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα συζητήσεων, κυρίες κύριοι, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό εδώ στη Μάλτα για να απαντήσω στα πιο επίγοντα ζητήματα, δηλαδή στο ζήτημα της μετανάστευσης. Επιπροσθέτως όμως, θέλαμε
να θεσπίσουμε μια κοινή στρατηγική σε σχέση με έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, σε σχέση με έναν κόσμο που καλύτερα αντιμετωπίσει προκλήσεις, απειλές που μας ανησυχούν όλους ανεξαιρέτως. Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μπορούν να απαντήσουν από μόνα τους. Το καθένα ξεχωριστά. Φυσικά το κάθε κράτος μπορεί να έχει τη δική του διπλωματία, μπορεί να διατρανώσει τη δική του θέληση έτσι ώστε να έχει διαφορετικές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ ή άλλες χώρες. Όμως μόνο όλοι μαζί έχουμε την απαραίτητη ισχύ αλλά και την ικανότητα να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας και τις αξίες μας. Τώρα μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Από το Europe, σήμερα το πρωί όταν ήρθατε στην Σύνοδο, μιλήσατε για μία προειδοποίηση προς τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης σε σχέση με τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακουστήκατε καθ' όλη τη διάρκεια της Συνόδου και επίσης μιλήσατε για την επέτειο της Ρώμης. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ενότητα της Ευρώπης στο συγκεκριμένο πλαίσιο? Πηγαίνουμε προς μία Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων, τι πιστεύετε? Πολλές ερωτήσεις, δεν είναι μία, πρέπει να πω. Θα απαντήσω στα ερωτήματα ένα προς ένα. Συμφωνούμε όλοι σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν για Ντόναλντ Τραμπ, την Αμερικανική κυβέρνηση και τις αποφάσεις του? Προφανώς και όχι. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν μια συμπεριφορά η οποία θέτει κάποιες επιφυλάξεις ή που δεν έχουν ακόμα ανοίξει τα χαρτιά τους σε σχέση με τις προθέσεις της νέας διοίκησης, της νέας κυβέρνησης. Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα δεν είναι να δούμε τι σκέφτεται ο ένας για τον άλλο. Το ζήτημα είναι να δούμε τι κάνει ο ένας με τον άλλο. Και κυρίως σε σχέση με το ότι πρέπει να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση για την προάσπιση των δικών μας συμφερόντων, για τη δική μας άμυνα και για τα ζητήματα ασφαλείας των συνόρων μας σε σχέση με τις διαφορετικές σειράξεις που έχουμε ενώπιον των φυλών μας. Τι κάνει η Ευρώπη η ίδια και τι κάνει από μόνη της η Ευρώπη? Πάνω σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να υπάρχει σύγκληση και αυτά συζητήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεύτερον, έναντι σε αυτή τη νέα κατάσταση, δηλαδή έναντι του Brexit, νέα αμερικανική κυβέρνηση, ο κύριος Τραμπ στην Αμερική, ίσως χρειάζεται μια καλύτερη ολοκλήρωση, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα της άμυνας. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές ταχύτητες στην Ευρώπη? Η απάντηση είναι ναι. Ναι, μπορούν να υπάρχουν πολλαπλές ταχύτητες. Και θα αποτελέσει μια εναλλακτική και στη Ρώμη να πούμε τι θέλουμε να κάνουμε όλοι μαζί. Σίγουρα κάποιοι στην Ευρώπη θα κάνουν κάτι παραπάνω. Ακόμη και αν υπάρχει αυτή η ενισχυμένη συνεργασία ή η δομημένη συνεργασία στο επίπεδο της άμυνας, η ενότητα της Ευρώπης δεν τίθεται να αμφιβόλω. Και εκείνοι που θέλουν να αποκλίνουν, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, πρέπει να ξέρουν ότι η Ευρώπη δεν είναι μια Ευρώπη à la carte, δεν είναι εστιατόριο self-service. Δεν μπορείς να έρθεις στην Ευρώπη μόνο όταν την έχεις ανάγκη. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο την κοινή άμυνα ή την κοινή αγορά και να μην είμαστε αλληλέγγυοι. Η Ευρώπη δεν οικοδομήθηκε έτσι ώστε ο καθένας να κάνει τα ψώνια σου και να παίρνει μόνο αυτό που θέλει. Όχι βέβαια. Θυμηθείτε μία πλειάδα συζητήσεων που είχαμε στο παρελθόν. Η Ευρώπη έχει οικοδομηθεί για να δρούμε από κοινού. Αυτή η αρχή θα πρέπει να υπογραμμιστεί το Μάρτι στη Ρώμη. Καλημέρα. Φαίνεται ότι για πρώτη φορά ένας Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί μια αποδυναμωμένη Ευρώπη μετά τον Brexit. Έχω ένα πρώτο ερώτημα λοιπόν προς εσάς. Έναντι αυτής της συμπεριφοράς, έναντι αυτής της λογικής, οι 27 έχουν μια κοινή γραμμή, οι 27 πώς θα αντιμετωπίζουν αυτή τη νέα συμπεριφορά του νέου Αμερικανού Πρόεδρου? Και ένα δεύτερο ερώτημα, σε σχέση με την σημερινή αβεβαιότητα, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε στην γαλλική σκηνή, διότι έχουμε αρκετά επεισόδια και στη Γαλλία. Τι σας ανησυχεί περισσότερο? Σας ανησυχούν τα προβλήματα στην διεθνή κονίστρα ή στη Γαλλία? Τι σας ανησυχεί περισσότερο και γιατί? Ευχαριστώ.
J'ai réagi lorsque Donald Trump a Αντέδρασα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι ένα θαύμα μια χώρα να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό διότι δεν μπορεί να ανακατευτεί σε σχέση με το τι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να έχει μια άποψη, εντάξει, αλλά η ίδια η Ευρώπη θα αποφασίσει πόσα κράτη-μέλη θα έχει στους κόλπους της και πώς θα πορευτεί στο μέλλον. Πιστεύω ότι κάθε κρίση σε σχέση με ένα αμερικανικό, σε σχέση με μια αμερικανική πολιτεία, αν αυτή έρθει από την Ευρώπη, δεν θα τη δουν στην Αμερική με πολύ καλό μάτι. Επίσης, ο εταίρος μας και σύμμαχός μας θα πρέπει να μας σέβεται. Εάν η Ευρώπη οικοδομήθηκε, αυτό δεν έγινε για να ετεροκαθορίζεται. Η Ευρώπη δεν οικοδομήθηκε έναντι και κατά των ΗΠΑ. Ακριβώς το αντίθετο. Οικοδομήθηκε υπέρ των κοινών μας αξιών και υπέρ των κρατών που συναποτελούν την Ένωση. Επίσης, η Ευρώπη είναι εδώ για να μην υπάρχει καμία επιθετική συμπεριφορά. Και είναι μεγάλη τύχη που υπάρχει η Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο μετά τα γεγονότα του 20ου αιώνα. Ήταν μια ευκαιρία για την παγκόσμια οικονομία, διότι η Ευρώπη έβαλε ένα πολύ μεγάλο λιθαράκι σε όλα αυτά. Και επίσης, η Ευρώπη υποδέχτηκε στους κόλπους της κράτη που μόλις έβγαιναν από απολυταρχικά καθεστώτα. Προφανώς πρέπει να πω ότι εμείς δεχόμαστε συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και σαφώς υπάρχουν περισσότερα θετικά στοιχεία. Δεν μπορώ λοιπόν να ακούω αυτά τα σχόλια ότι είναι θαύμα να εγκαταλείψει κάποιο κράτος στην Ευρώπη. Επίσης, ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα το φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί να εγκαταλείψει την Ευρώπη. Σαφώς μπορεί να είμαστε σε διαφορετικό μήκος κύματος ή μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να έχει διαφορετική γνώμη. Τώρα, για να έλθω στο δεύτερο ερώτημά σας. Στη Γαλλία ή και αλλού υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που επιθυμούν μια μετατόπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά εγώ δεν δέχομαι ότι θα πρέπει να δεχτούμε αυτή τη μετατόπιση, ούτε εκ των έσω ούτε εκ των έξω. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που σαφώς επί του παρόντος και συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων στη Γαλλία υπερασπίζονται την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την έξοδο μεγάλων χωρών, όπως για παράδειγμα την έξοδο της Γαλλίας. Και μιλάμε για χώρες που ήταν στον ιδρυτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πρέπει να απαντήσουμε με σαφήνεια σε αυτόν τον πολιτικό διάλογο. Και εδώ έχουμε μια ευκαιρία. Θα ήταν πάρα πολύ άσχημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τη Γαλλία, να εισέλθουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Διότι αυτή η ικανότητα του να είμαστε μαζί μας κάνει πιο δυνατούς. Η Γαλλία φυσικά έχει δικές της αμυντικές ικανότητες και μπορεί να προασπιστεί τα συμφέροντά της. Φυσικά, το 2017 είναι μια προεκλογική περίοδος για τη Γαλλία. Θα υπάρχουν εκλογές στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Κάθε εκλογική διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Στη Γαλλία ακόμη περισσότερο εξ όσων μας αφορά. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό που θα συμβεί στη Γαλλία θα έχει συνέπειες, άμεσες συνέπειες στο μέλλον της Ευρώπης. Και γι' αυτό η Γαλλία επί του παρόντος κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να κινηθούμε προς τη σωστότερη κατεύθυνση. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν? Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από το BBC. Η Τερέζα Μέι ήταν η πρώτη ηγέτιδα που συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ. Και θα ήθελα να ρωτήσω, η ειδική σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσει μια γεφυροποιό δύναμη μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ? Πολλές φορές είπατε ότι θα είστε στην Ευρώπη των 27. Άραγε, τι θα συμβεί στον κόσμο μετά τον Brexit? Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει
στην Ευρώπη, άρα μιλάμε για Ευρώπη των 28. Οι συζητήσεις μεταξύ της κυρίας Μέη και του κυρίου Τραμπ σχολιάστηκαν στο διάλογο που είχαμε σήμερα. Η κυρία Μέη κατανόησε, ή στο επίπεδο τουλάχιστον που μας μεταλαμπάδευσε τις εντυπώσεις της, η κυρία Μέη κατανόησε και μας μετέφερε τις εντυπώσεις που είχε από τον κύριο, από τον κύριο Τραμπ. Avec le souci, j'utilise ces mots, même si c'est pas moi de le faire. Το Ηνωμένο λοιπόν Βασίλειο προασπίζεται τα συμφέροντα της Ευρώπης. Peut pas être délégué. Αλλά δεν μπορεί να εναποτεθεί σε μία μόνο χώρα, δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, να φέρει το βάρος των ευρωπαϊκών σχέσεων με τις ΗΠΑ. Η ίδια η Ευρώπη πρέπει να επομεχθεί το βάρος των σχέσεων της με τις ΗΠΑ. Και αυτό είναι το λογικό. Φυσικά η κάθε χώρα μπορεί να έχει διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ και ιδιαιτέρως η Γαλλία. Διότι η Γαλλία σε λίγο θα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας. Διότι η Γαλλία θα είναι η μόνη χώρα, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πια μέλος, που θα έχει το συγκεκριμένο οπλοστάσιο, διότι η Γαλλία έχει μια πολιτική ικανότητα η οποία δεν τίθεται να αμφιβόλω. Η Γαλλία λοιπόν μπορεί να έχει σχέσεις που μπορούν να υπάρξουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με άλλες χώρες. Πάντοτε όμως εμείς θέλουμε να προασπίζουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Ευχαριστώ. Ακόμα μια ερώτηση. Είπατε προθύστερα ότι το βλέμμα τώρα στρέφεται στη Γαλλία. Υπάρχει προεκλογική περίοδος. Είδαμε ότι υπάρχει μια ένταση. Υπάρχει το Penelope Gate, η υπόθεση Φιγιόν. Και υπάρχουν και κατηγορίες από το δεξιό κόμμα που μιλούν για ένα θεσμικό πραξικόπημα. Ποια είναι η στάση του Προεδρικού Μεγάλου, του Ελιζέ δηλαδή, πώς αντιδράτε εσείς ως προς αυτό και τι εικόνα δίνουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας σε σχέση με την προεκλογική μας περίοδο? Με ανησυχεί φυσικά η εικόνα της Γαλλίας. Είμαι στο εξωτερικό. Δεν θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα λοιπόν για αυτούς τους λόγους. Γιατί με ανησυχεί η εικόνα της Γαλλίας και γιατί είμαι στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τη Βαλέτα στη Μάλτα, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών.